Και δίδεται η εκκίνηση, όλοι έφυγαν καλά. Για να δούμε ποιος θα πάει στο κεφάλι. Πιέζει από μέσα ο Σίλο, έρχεται απ' έξω, Gachi Champion, το νούμερο 2. Και βγαίνει στο κεφάλι. Νούμερο 2, Gachi Champion, έρχεται απ' έξω και ο Πολιορκητής στο νούμερο 3. Και τίθεται σε καταδίωξη μαζί με τον Άσμι αλλά και το Σίλο. Μένει στην πέμπτη θέση ο Μουταμακίνη και στην τελευταία ο Σπίτι Γκονζάλες. Gachi Champion στο κεφάλι, Νάσμι στη δεύτερη θέση. Από μέσα Σίλο και απ' έξω Πολιορκητής. Μουταμακίνη προσπαθεί να κλείσει την ψαλίδα έναντι των πρώτων. Στην τελευταία θέση έχει μείνει ο Σπίτι Γκονζάλες. Πέρασαμε τα 600. Ο Gachi Champion προηγείται, έχει μια μικρή διαφορά. Θα μπει αυτό στην ευθεία, θα μπει καθαρά στην ευθεία. Καταδιώκεται από τον Άσμι. Σίλο στην τρίτη θέση, Πολιορκητής πιο πίσω. Μουταμακίν προσπαθεί, όπως και ο Σπίτι Γκονζάλες. Ο Gachi Champion που κρατάει ένα βήμα. Ο Νάσμι περνάει στη δεύτερη θέση. Gachi Champion όμως έχει ένα θετικό προβάδισμα έναντι του Νάσμι που προσπαθεί να κλείσει την ψαλίδα. Μουταμακίν συνεχώς βελτιώνεται και μαζί με τον Σπίτι Γκονζάλες που και αυτός θέλει κάτι παραπάνω από την τρίτη θέση και θα την έχει. Ο Σπίτι Γκονζάλες θα τερματίσει δεύτερος πίσω από τον Gachi Champion και μπροστά από τον Νάσμι. Gachi Champion, κεφάλι και τέρμα. Σπίτι Γκονζάλες. Συνεχίζει τις δυνατές εμφανίσεις, τερματίζει σήμερα δεύτερος. Gachi Champion λοιπόν την νίκη, Σπίτι Γκονζάλες στη δεύτερη θέση. Ο Νάσμι τερματίζει στην τρίτη θέση, πιο πίσω Μουταμακίν. Λοιπόν, για να δούμε εδώ βλέπετε, ο Gachi Champion είπαμε σπεσιαλίστα στην απόσταση, δεν άφησε κανένα περιθώριο. Πιο πίσω, 4, 5, 1, 2 και ο Πολιορκητής τελευταίος. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Χάρης Χαραλάμπους και η οικογένεια, η μικρή οικογένεια. Η μικρή οικογένεια. Λοιπόν, ο Gachi Champion ήρθε από μια συμμετοχή όπου είχε προσπαθήσει αρκετά, πήρε τώρα την νίκη που ήθελε ήδη από την προηγούμενη φορά, κεφάλι και τέρμα, από την αρχή ως το τέλος λοιπόν μπροστά και σε μια απόσταση που ίσως τον διευκόλυνε που ήταν λίγο μικρότερη. Σίγουρα τον διευκόλυνε η απόσταση, απλά βρίσκεται σε μια περίοδο ανάκαμψης από το παρελθόν. Ο λόγος που τον είχαμε αγοράσει τότε ήταν ότι ήταν πολύ ελαφρύ στο handicap για τις 6 συμβίε κούρσες. Ευελπιστούσαμε ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε 3-4 που δικαιούται μέσα. Μας απογοήτευσε πολύ στην αρχή. Τώρα νομίζω τον έχουμε βρει, μας έχει βρει και αυτός. Είναι το αγαπημένο άλογο της αφεντικίνας, της κυρίας Πάολα. Οπότε πάμε καλά, δόξα τω Θεώ. Έχει συνέλθει, δεν έχει τα πολλά προβλήματα που είχε στο παρελθόν, τα έχουμε μειώσει αισθητά. Και ευελπιστούμε ότι σε αυτές τις αποστάσεις, τις μικρές, θα συνεχίσει να είναι πολύ ανταγωνιστικός. Παρακάτω, τι βλέπετε? Παρακάτω, τώρα στην επόμενη έχουμε δύο άλογα, το Medalist και τον Participate. Το Medalist σταθερό άλογο, μας έχει λίγο μετά το ρεπό το μεγάλο που είχε, γιατί είχε κάποιο πρόβλημα στο ποδαράκι του, δεν είναι αυτός που ήταν. Κούρσα με κούρσα έρχεται, ελπίζω σήμερα να μας δείξει ακόμα καλύτερα στοιχεία από την περασμένη εβδομάδα που ήρθε δεύτερος. Ο Participate είναι ένα άλογο το οποίο πρώτη φορά τρέξει στα χέρια μου 1600. Ήθελα να τον τρέξω εκεί γιατί ήταν πιο μαλακός ο ρυθμός, να ετοιμαστεί πιο καλά. Τώρα είναι πανέτοιμος, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και για αυτόν πάρα πολύ και για τα δύο άλογα. Αντίπαλος νομίζω είναι ο Σοφεράτο. Πιο κάτω είναι η Χάρια Πάολα, πάντα σταθερή, σε πολύ σκληρό όμιλο, με πολύ καλές φοράδες, αλλά πάντα βρίσκει τον τρόπο να χώνεται ανάμεσά τους. Και ο New Generation, ένα άλογο το οποίο είναι σε τεράστια εξέλιξη, τρέχει σε ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο, με μεγάλες απαιτήσεις, αλλά για μας σήμερα δίνει πολύ σοβαρές εξετάσεις για το μέλλον και μακάρι να τρέξει καλά και να μας δείξει αυτό που περιμένουμε. Όσο για τον Πόμπιο στην τελευταία κούρσα, ένα άλογο το οποίο το πήρα πριν δύο μήνες στην προπόνησή μου, ήταν πολύ βαρύς, έχει δείξει δείγματα βελτίωσης, δεν είναι ακόμα εκεί που θα ήθελα, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι είναι πολύ μέτριος όμιλος και θα μπορέσει να διακριθεί. Δεν είναι πάντως εύκολο το έργο του.